Σε νεοατήλα εξελίσσονται τα γεγονότα στην πύλα, καθώς οι νέες προκλητικές τοποθετήσεις από την τουρκική πλευρά για τα επεισόδια τη Παρασκευή με τι επιθέσει τουρκοκυπρίων στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, δείχνουν ότι υπάρχει σχεδιασμό υφαρπαγή εκ νέου εδάφους τη Κύπρου. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του δημάρχου του κατεχόμενου οικισμού Πέργαμο στην επαρχία τη Λάρνακα, ο οποίο κατηγόρησε την πλευρά των Ελληνοκυπρίων για όσα έγιναν και περιέγραψε τι συνομιλίε με τα μέλη τη δύναμη του ΟΗΕ πριν αναλάβουν δράση οι μπουλντόζε των Τουρκοκυπρίων. Όπω είπε στη γέννησα Φάκο Μπεμπέκ, μπήκαμε στην ενδιάμεση ζώνη. Δεν είχαμε πολλά προβλήματα εκείνη την ώρα. Μόνο η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ είχε αυξήσει τα μέτρα ασφαλεία. Ήμασταν επτά αστυνομικοί, εγώ και οι σωματοφυλακέ μου. Οι δυνάμει του ΟΙΕ ήρθαν με μια ομάδα 40-45 ατόμων. Πιθανότατα νόμιζαν ότι θα φοβηθούμε και θα κάνουμε ένα βήμα πίσω, αλλά χτίσαμε ένα ανθρώπινο τείχο. Ο υπεύθυνο για όσα έγιναν ήταν ο διοικητή τη ειρηνευτική δύναμη του ΟΙΕ στην περιοχή. Μα είπε απειλητικά, Πρόεδρε, αυτό είναι ελληνικό έδαφο. Φύγετε αμέσω από αυτό το μέρο. Και εγώ του είπα φύγετε εσείς από εδώ, αυτό είναι τουρκικό έδαφος, αν κάνετε έστω και ένα βήμα θα κάνω ό,τι είναι απαραίτητο.